Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του Πανιόνια Νέα TV. Με τον Ηλία Μπέριο θα κάνουμε σήμερα έτσι μια ωραία συζήτηση, μια ωραία κουβέντα με αφορμή και τις εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Πανιόνιο. Κύριε Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή θα ήθελα. Μιας και ο Νίκος Κούστας πλέον αποτελεί παρελθόν τον Πανιόνιο, αλλά θα ήθελα μια γνώμη για τη συνεργασία σας με τον Νίκο Κούστα. Το ζήσατε για 8 μήνες νομίζω καθημερινά και θα ήθελα τη γνώμη σας κυρίως για τον άνθρωπο και προπονητή Νίκο Κούστα. Ναι, σαν άνθρωπος ο Νίκος είναι εξαιρετικός. Ο χαρακτήρας του είναι αδαμάντινος. Ευθύς, αληθινός, λάτρεψε τον Πανιόνιο. Μπορώ να διαβεβαιώσω όλο τον κόσμο γι' αυτό, ότι μια φορά Πανιόνιος είναι για πάντα Πανιόνιος, γίνεσαι για πάντα Πανιόνιος. Το ανθρώπινο κομμάτι είναι κορυφαίος. Τώρα, προπονητικά πάλι εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Δυστυχώς όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Για παράδειγμα, η ισοπαλία στον Πανιόνιο είναι άσχημο αποτέλεσμα, ενώ άλλες ομάδες μπορεί να πανηγυρίζουν παίρνοντας μία ισοπαλία. Εμείς δεν τη δεχόμαστε. Και επειδή όλοι, όπως είπα, κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και θέλαμε να είμαστε στην πρώτη θέση, δεν βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε. Κατ' εμέ η μοναδική έτσι μικρή διαφωνία που είχαμε ήταν ότι κάποιοι έπρεπε να φύγουν το Δεκέμβρη. Από το ρόστερ εννοείται. Από το ρόστερ, που δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα. Ο Νίκος ο Κούστας, λόγω του ότι από ανθρωπιά, από ευγένεια, από συνέστημα, πίστευε ότι θα προσφέρουν αυτά για τα οποία περιμέναμε. Τους έδωσε περισσότερο χρόνο ουσιαστικά. Ναι, δεν έγινε αυτό. Ήθελε να τους δώσει μια πίστοση χρόνου. Ο Πανιόνιος όμως δεν έχει δυστυχώς αυτή την πίστοση χρόνου, γιατί όλος ο κόσμος του Πανιονίου έχει υποστεί ένα σοκ. Μπορώ και το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και εγώ από εκεί που είχα στο μυαλό μου μέχρι πριν από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τέτοιες ομάδες, ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια κατηγορία που οι περισσότερες ομάδες είναι άγνωστες. Δηλαδή τις ήξερα κι εγώ μόνο σαν πόλεις, να σου δώσω κατάλαβες. Και κύριε Ηλία, αν δεν λέγει τη γνώμη μου, και βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία και δυστυχώς για τρίτη χρονιά δεν καταφέρεις να πεις ουσιαστικά ότι είσαι το φαβόρι να ανέβεις. Ναι. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Θέλω να πω ήδη στην ΚΑΜΕ εθνική. Είναι λίγο δύσκολο να αναλύσουμε τους λόγους αυτή τη στιγμή είναι πολύ που είμαστε 4 βαθμούς πίσω. Είναι λίγο απ' όλα. Ναι. Φταίνε δηλαδή μικρά πραγματάκια τα οποία το κάθε ένα από αυτά συνετέλεσε στο να είμαστε 4 βαθμούς πίσω. Η προσπάθεια δεν σταματάει. Όπως είπα, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή κάναμε ένα καινούριο βήμα προπονητικά. Πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να μου πείτε λίγο καθαρά αγωνιστικά, επειδή είστε στην ομάδα, είστε στον πάγκο, ζείτε την ομάδα από την αρχή, τι πιστεύετε ότι δεν έχει πάει καλά έως τώρα, ώστε η ομάδα να μην είναι εκεί που πρέπει να είναι βαθμολογικά? Όπως είπα, είναι λίγο απ' όλα. Μας έκανε πολύ κακό το πρώτο παιχνίδι στην Ερμιονίδα, που τα παιδιά, τελειώνοντας το μάτς, συνειδητοποίησαν πολλοί από αυτούς το τι σημαίνει μια φανέλα ότι είναι βαριά. Γιατί okay, η ιστορία του Πανιωνίου, όταν είδανε τον κόσμο παγωμένο, ναι, τότε συνειδητοποίησαν, παρότι είχαμε παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο, με χαμένο πέναλτι, με
πολλές ευκαιρίες, πολλά τετατέτ. Τότε τα παιδιά του Πανιωνίου συνειδητοποίησαν, τα περισσότερα παιδιά συνειδητοποίησαν τι σημαίνει Πανιώνιος και πόσο βαριά είναι αυτή η φανέλα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Γενικά στην πορεία μας μέχρι τώρα είχαμε πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες και γι' αυτό το λόγο ψάξαμε επιθετικούς. Αν ήταν δυνατό να πάρουμε μόνο επιθετικούς. Δεν πήραμε μόνο επιθετικούς, πήραμε και σε άλλες θέσεις γιατί είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Πολλοί ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι κλειδιά για μας, όπως ο Ζούλιας, τον οποίο το χάσαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και σε πολύ κρίσιμα μάτς, γιατί για μένα ο Ζούλιας είναι ποδοσφαιριστής υψηλότερης κατηγορίας, είναι ποδοσφαιριστής αλφα-εθνικής. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και κλειδί, γιατί περνάει κάθετες μπαλιές, είναι απίστευτα γρήγορος, είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας. Τέλος πάντων, μία αιτία είναι και αυτή. Ο Γκότοβος που έπαθε τώρα με τα πλευρά και σε κρίσιμους αγώνες πάλι δεν τον είχαμε, τραυματίστηκε στα πλευρά. Ο Ξυγκόρος που είναι από την αρχή της χρονιάς δεν έχει βοηθήσει καθόλου, ήταν έξω. Τώρα πάθαμε τη ζημιά και με το Στούπι που είναι βαρόμετρο στο κέντρο. Τέλος πάντων, ένα κομματάκι μικρό είναι και αυτά. Οι τραυματισμοί, οι χαμένες ευκαιρίες, κάποια διαιτητικά λάθη τα οποία δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ηθελημένα ή επειδή ήταν κακοί διαιτητές, απλά πέσαμε σε κακούς διαιτητές, ναι, τα οποία μας κόστησαν βαθμούς και βαθμούς, αλλά κυρίως κόστησαν και στην ψυχολογία της ομάδος. Σωστά. Δηλαδή, όταν βάζουμε γκολ στο πυλί και ο Καλύβας, ας πούμε, καλύπτεται 5 μέτρα, ναι, εντάξει, κοστίζει, ναι, και στην ψυχολογία της ομάδος, ας πούμε, αυτό. Ναι, ναι. Και άλλα, όχι, γύρω σε 7 βαθμούς θα μπορούσα να πω. Ακόμα και στη Ρόδο, νομίζω το χέρι εκεί στη κεφαλιά του Γεωργούση. Τώρα μην λέμε στη Ρόδο, εδώ με την Νίκο. Ήταν το τελευταίο, γι' αυτό το λέω. Ναι. Με τα δύο χέρια, ναι, με τα δύο χέρια σπρώχνει με τη Μύκονο τον Γκότοβο και πέφτει πάνω στον Καρδάμι και κατακυρώνει τον γκολ μετά ο διαιτητής, δεν είδε το φάουλ, δεν είδε τίποτα. Ναι, ναι. Είναι πολλά ουσιαστικές φάσεις οι οποίες μας έχουν στερήσει βαθμούς. Ναι, και αν και το τελευταίο σκεφτείτε τώρα στο μυαλισό, ας πούμε, αν είχε δώσει το καθαρό χέρι, θα ήμασταν, okay, θα είχαμε πάρει 2 πόντους ακόμα και θα είμαστε μια χαρά. Ναι, και όταν μιλάμε για μια διαφορά 4 βαθμών από τον πρώτο, αυτές οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές, έτσι, για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε τον Πανιώνιο να παίζει το ποδόσφαιρο που έπαιζε στα φιλικά. Σωστό. Με την Κηφισιά, με την Παναχαϊκή, με τον Απόλλωνα, με την Καλαμάτα, με ομάδες Β' Εθνικής που έδειχναν τα παιδιά ότι στέκονται θαυμάσια. Είχατε πει σε μια άλλη συνέντευξή σας προσφάτως ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι σε μια κουβέντα που είχατε με τον Νίκο τον Κούστα, σας είχε πει, νομίζω ότι σας είχε πει ο Νίκος Κούστας, ότι αν αυτή η ομάδα με το ίδιο ρόστερ έπαιζε στη Β' Εθνική, θα μπορούσε να πετύχει, ναι, περισσότερα πράγματα από ό,τι στη Γ' Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Λάθημα. Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Οι ομάδες της Β' Εθνικής προσπαθούν να σε κερδίσουν. Αυτό έγινε και στα φιλικά. Οι περισσότερες προσπαθούσαν. Παίζανε ποδόσφαιρο ανοιχτό. Οπότε άμυνα, ναι. Ήταν πιο εύκολο και για μας, για την ομάδα μας. Τώρα που πηγαίνουμε, αντιμετωπίζουμε στο 1 τρίτο του γηπέδου 11 ποδοσφαιριστές που πρέπει να τους διασπάσεις. Όταν λοιπόν κάνεις 2-3 ευκαιρίες και δεν τις κάνεις γκολ, τα πράγματα δυσκολεύουν. Μήπως πέσατε και λίγο στην παγίδα, αν θέλετε, του καλοκαιριού, ότι έπρεπε να γίνεις περισσότερα φιλικά από ομάδες Γ' Εθνικής για να εμπεδώσεις το παιχνίδι που θα πρέπει να παίξεις το πρωτάθλημα, ίσως. Ναι, ήταν ανησυχητικό, θα σου πω, ένα μάτς με το Κερατσίνι, αν το θυμάσαι, φιλικό. Και την νέα ήταν ταμπουρωμένη πίσω, έληξε 1-0 και έπρεπε να είναι το σκορ, ας πούμε, 9-0. Το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα καμπανάκι, ξέρεις, ότι χάνουμε πολλές ευκαιρίες, ότι δεν μπαίνει εύκολα τον γκολ. Ότι... Και με τον Εθνικό, νομίζω, παρόμοιο μάτς. Και με τον Εθνικό, ναι. Ναι, και τον Εθνικό το ίδιο. Ναι, το ίδιο. Προχωράμε τώρα. Μετά να πω κάτι, ας πούμε, για τις χαμένες ευκαιρίες, ας πούμε, έτσι. Παίρνουμε τον Γκέτσι τώρα, ο οποίος έχει κάνει 7 γκολ
σε 6 αγώνες. Στον Αλμυρό. Και τον παίρνουμε, λέμε, γκολτζή στο έναν άλλο, έτσι. Έρχεται και χάνει 2-3 ευκαιρίες, έτσι, μετά πέφτει η ψυχολογία του αμέσως, στεναχωριέται, τραυματίζεται κιόλας και στην ουσία καμία από τις μεταγραφές που κάναμε μέχρι στιγμής, ο Μίχος είναι αυτός ο οποίος έχει παίξει και έχει προσφέρει προς το παρόν, οι άλλοι είναι τραυματίες, μπαίνουν, βγαίνουν και το ίδιο και όσοι έχουν τραυματίας, δεν έχει προσφέρει αυτά που θέλουμε μέχρι στιγμής, περιμένουμε βέβαια, έτσι. Λοιπόν, τώρα άλλαξε ο προπονητής. Στο πάγκο της ομάδας από χθες ουσιαστικά είναι ο Περικλής Παπαπαναγής, που οι περισσότεροι το θυμούνται από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής στον Πανιόνιο, οι περισσότεροι Πανιόνιοι. Ήσασταν συμπαίκτες. Πείτε μου δύο λόγια για την προσωπικότητά του κυρίως. Ναι, είναι ένα εξαίρετο παιδί. Πολύ καλός χαρακτήρας, ευθύς. Ο Περικλής αυτό που έχει θα το πει ή δημοσιογράφος είσαι, ή συνεργάτης του είσαι, ή ποδοσφαιριστής του είσαι, αυτό που έχει θα το πει, έτσι ήταν πάντα και έτσι είναι και τώρα. Ξεκάθαρος. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ καλό και το θέλαμε μέσα στα ποδητήρια. Απ' την άλλη, έχει το DNA του Πανιωνίου, έχει περάσει και όποιος έχει περάσει από αυτή την ομάδα, μπολιάζεται με το DNA του Πανιωνίου. Θα πω κάτι που έχω πει πάρα πολλές φορές. Όπου πηγαίναμε σαν ποδοσφαιριστές, ήταν και ο Περικλής τότε, μέσα στο Καραϊσκάκι πηγαίναμε, εάν παίρναμε ισοπαλία, φεύγαμε με σχημένο κεφάλι. Mm-hmm. Όπου και να έπαιζε ο Πανιώνιος, πηγαίναμε για την νίκη. Έτσι, έχει λοιπόν το DNA του Πανιωνίου. Προπονητικά έχουμε ακούσει τα καλύτερα, δεν έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του, αλλά έχουμε ακούσει, έχω μάθει τα καλύτερα. Με όσους ανθρώπους του ποδοσφαίρου έχω μιλήσει, λένε τα καλύτερα λόγια για τον Περικλή και προπονητικά. Είναι και αναλυτής. Εργάζεται και σε κάποιο Ινστιτούτο σαν αναλυτής. Mm-hmm. Έχει φυτεύσει σαν δεύτερος προπονητής σε ομάδες αρκετές της ΑΕθνικής και της Κύπρου. Έχει εμπειρία. Έχει το DNA του Πανιωνίου. Συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι είναι μια καλή επιλογή. Mm-hmm. Βέβαια, στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Τι είναι αυτό που περιμένετε να αλλάξει, να πούμε, ο νέος προπονητής, τουλάχιστον στην ψυχολογία των παικτών? Ναι, το πρώτο είναι αυτό, η ψυχολογία. Mm-hmm. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε είναι η ψυχολογία. Ήδη σήμερα ο προπονητής είπε στα παιδιά, αρχίστε να ευχαριστήσετε το ποδόσφαιρο. Παίξτε για να ευχαριστηθείτε το ποδόσφαιρο. Σωστό. Σας απελευθερώνω εγώ, λέει, από όλα τα βάρη που έχετε. Παίξτε για να το ευχαριστηθείτε και το αποτέλεσμα θα έρθει. Στο προπονητικό team, να πούμε, κύριε Ηλία, ότι παραμένει και ο Θάνος ο Κύπριολης σαν άμεσο συνεργάτης. Σωστά. Ναι. Έχει ξενεργαστεί παλιότερα με τον κύριο Κοροπούλη. Ναι. Σαν βοηθός, γνωρίζει τον Πανιόνιο, είναι και προπονητής της Άντερ 17 που παίζει η Σούπερ Λίγκα. Καλώς θα είναι, κοντά στον Πανιόνιο, έχει το δίπλωμα του προπονητικό, το προ. Εντάξει, είναι Πανιόνιος. Καταρτισμένος, ναι. Και ο Χρήστος Κότσης νομίζω είναι στο Και ο Χρήστος Κότσης που έχει την Άντερ 16 του Πανιόνιου, η οποία είναι ένα εξαιρετικό τμήμα. Εντυπωσιακά εξαιρετικό. Και έχει δουλέψει αυτό στην πρώτη ομάδα ξανά με τον Δημήτρη Κοροπούλη τότε. Βεβαίως. Πριν δύο χρόνια. Και έχουν μια άψογη συνεργασία οι δυο τους. Ναι. Θέλω να πείτε λίγο τι περιμένετε εσείς από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα και αν είστε αισιόδοξος πλέον μετά από αυτό το μείον 4 που η αλήθεια είναι από τη μία όλοι χάνουν βαθμούς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάει ως το τέλος μόνο με νίκες. Αλλά απ' την άλλη, δεν πείθηκε ο Πανιόνιος ότι μπορεί να πάει αυτός μόνο με νίκες. Εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα μας να πάει μόνο με νίκες μέχρι τέλος. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε. Ο στόχος είναι αυτός. Να τα καταφέρουμε να πάμε μόνο με νίκες μέχρι τέλος. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει? Με βάση και το πάντα είμαι αισιόδοξος. Και προσπαθώ γι' αυτό. Προσπαθούμε όλοι γι' αυτό. Mm-hmm. Όσον αφορά το βαθμολογικό πίνακα, είναι ο Ιωνικός πρώτος, ο Πανιώνιος, η Μύκονος, η Ρόδος είναι η τετράδα που ακόμα, ας πούμε, παλεύει για την πρωτιά. Αν σας πω να κάνετε μια αναδρομή στον πρώτο γύρο, ουσιαστικά, που έχουμε παίξει,
βάσει της εικόνας των ομάδων που έχει να αντιμετωπίσει ο Πανιώνιος. Θεωρείτε λογική την εικόνα στη βαθμολογία? Ο Αιωλικός είναι η μόνη ομάδα η οποία βέβαια είχαμε ελλείψεις πολλές εμείς. Η μόνη ομάδα η οποία προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Οι άλλες ομάδες παίζανε πολύ μαζεμένα, πολύ προσεκτικά. Δεν με έπεισαν ότι θα μπορούσαν να κατακτήσουν την πρώτη θέση. Mm-hmm. Βέβαια τον Ιωλικό δεν τον έχουμε δει σε πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί είχε και άλλα παιχνίδια τα οποία ήταν κακός. Έκανε, ας πούμε, μία ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι και με τη μία ευκαιρία έκανε γκολ. Που αυτό δείχνει ότι αν κάποια στιγμή δεν κάνεις ευκαιρία, δεν θα πάρεις το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν κάνεις μία, έχεις πολλές πιθανότητες σε μία ευκαιρία να μην γίνει γκολ. Ναι. Όταν κάνεις 10 ευκαιρίες, οι πιθανότητες να μπουν οι 2, οι 3, οι 4 είναι πολύ περισσότερες. Άρα, θεωρείτε πάνω κάτω ότι ο Αιωλικός θα είναι η ομάδα που ο Πανιώνιος θα παλέψει μαζί της για την πρωτιά προς το τέλος? Αυτό πιστεύω, και οι άλλες δύο ομάδες πιστεύω θα είναι ρυθμιστές. Σωστό. Όπως και η ΙΚΟΣ που στην έδρα της είναι αίτητη και νομίζω στην έδρα της ο Αιωλικός δεν έχει πάει ακόμα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι, ναι, ναι. Είναι ομάδες οι οποίες, όπως το Πηλί, ας πούμε, που λέμε στην ΚΟ, που είναι το γήπεδο πιο μικρό, είναι έτσι ο κόσμος, είναι κοντά οι εξέδρες, είναι πολύ δύσκολη έδρα. Και πάνω απ' όλα το πιστεύουμε. Ναι, και στον Ιάλισο κάπως έτσι ήταν. Μικρό σχετικά το γήπεδο, κοντά οι εξέδρες. Και ο Ιάλισο το ίδιο ακριβώς. Mm-hmm. Είναι λοιπόν, δύο έδρες αυτές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές. Πιο μικρά γήπεδα, πιο μαζεμένα γήπεδα. Ναι, ναι, και είναι δύσκολο για μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο όπως ο Πανιώνιος να μπορέσει να το κάνει αυτό σε ένα πιο μικρό γήπεδο και κακό αγωνιστικό χώρο. Ειδικά στη Ρόδο, έτσι, δεν ήταν καλό. Έτσι, είναι δύσκολο να αναπτυχθείς, είναι δύσκολο να ανοίξεις την αντίπαλη ομάδα. Ποια σημεία κλειδιά ή μάλλον ποια παιχνίδια κλειδιά θεωρείται ως τώρα στην πορεία του Πανιωνίου που δεν του έχουν επιτρέψει να είναι στην πρώτη θέση? Κυρίως τα εκτός έδρας, γιατί νομίζω αν δεν κάνω λάθος σε 5 μάτς εκτός έδρας ο Πανιωνίος δεν έχει καν σκοράρει. Ξέρετε τι γίνεται, εγώ θα έλεγα Μύκονος και Αιωλικός. Εντός. Δηλαδή τα δύο παιχνίδια αυτά, άμα τα είχαμε καθαρίσει, οι βαθμοί σε αυτά μετράνε διπλή. Ναι. Ναι, γιατί τώρα, ναι. Αυτά τα δύο για μένα ήταν τα δύο πιο κρίσιμα παιχνίδια. Λοιπόν, και τέλος θα ήθελα να μου πείτε απλά το κλίμα πώς είναι αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια. Η ομάδα είναι πίσω με 4 βαθμούς, αλλά έχει γίνει μια αλλαγή προπονητή. Πώς είναι το κλίμα, πόσο το πιστεύουν οι παίκτες? Εμείς η δουλειά μας είναι, του προπονητή, του προπονητικού team, είναι να πείσουμε και να κάνουμε τους παίκτες να κατακτήσουν την πρώτη θέση, να παλέψουν για την πρώτη θέση. Και έχουμε αυτή τη διάθεση. Πάντα την είχαν αυτή τη διάθεση. Άσχετο ότι κάποιες φορές δεν μας έβγαινε, δεν τα καταφέρναμε, για όλους τους λόγους που προείπα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πείτε λίγο και για εσάς, πώς το ζείτε την επιστροφή σας στον Πανιώνιο και από ένα άλλο πόστο που δεν ξέρω αν έχετε ξαναδουλέψει, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο. Θα είμαι ειλικρινής, έχω πάθει ένα, να το πω, ποδοσφαιρικό, πολιτισμικό σοκ βλέποντας γήπεδα που αλλάζεις μέσα σε μηχανήματα που έχουν τσουβάλια με λίπασμα, που έχουν μηχανές κουρέματος, που έχουν μία τουαλέτα, μία λεκάνη, ας πούμε, για όλους τους για 40 ποδοσφαιριστές, δηλαδή και των δύο ομάδων. Δεν θέλω να πω τα μέρη αυτά. Που δεν υπάρχει νερό ζεστό από ό,τι θυμάμαι σε κάποια γήπεδα. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. Εντάξει, είναι καταστάσεις πρωτόγνωρες για μένα αυτές. Είναι κρίμα για τους ποδοσφαιριστές και των αντιπάλων ομάδων που παίζουν σε τέτοια γήπεδα, γιατί εμείς πήγαμε μία φορά. Η εκείνη είναι συνέχεια εκεί. Μαθημένη. Γι' αυτό θέλω και έχουμε προσπαθήσει από την αρχή να δώσουμε στους ποδοσφαιριστές μας να καταλάβουν ότι οι παροχές που έχουν από την ομάδα, από τη διοίκηση, είναι Super League. Σωστό. Έτσι, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτά που παρέχουν στους ποδοσφαιριστές μας. Το γήπεδο καταπληκτικό, γεμάτο κόσμο. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, ακόμα και σε αγώνες που είναι το ημίχρονο 1-1,
με ομάδες χαμηλού επίπεδου, ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να φωνάζει, να χειροκροτεί μέχρι το 90 λεπτό. Εκεί όλοι και οι ποδοσφαιριστές το αναγνωρίζουν. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο. Έχεις λοιπόν θαυμάσιο γήπεδο, έχεις θαυμάσιο κόσμο, έχεις παροχές που δεν τις έχει κανένα άλλο σωματείο στην κατηγορία. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Όλοι προσπαθούμε γι' αυτό. Ναι, και με την ελπίδα να, αυτό που λέμε, να γυρίσει ο διακόπτης και από εδώ και πέρα ο Παναγιώτης να δείξει, γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι η εικόνα, ειδικά των τελευταίων αγώνων της ομάδας, δεν είναι αυτή που μπορούν να παίξουν αυτοί οι παίκτες. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ηλία, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε να πούμε έτσι πιο ευχάριστα πράγματα. Να είμαστε πρώτοι. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έτσι, και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, φίλες και φίλοι του Πανιωνία Νέα.